σκεφτόμασταν τι θα κάναμε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε έτσι μια εμπεριστατωμένη εκτίμηση για τις εξελίξεις των COVID. Σκεφτόμασταν από εδώ, σκεφτόμασταν από εκεί, για να μην πέσουμε πάλι στις ίδιες ιδέες. Δεν βρίσκαμε τίποτα μέχρι που χθες το απόγευμα έπεσε στην αντίληψή μας ένα επιστημονικό βίντεο το οποίο κυκλοφορεί κυρίες και κύριοι στο διαδίκτυο. Ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος για τις γιορτές της Πρωτομαγιάς ξεκίνησε σαν συνέντευξη, εν πάση περιπτώσει ευθυμοχαρούμενη, αλλά τελικά το είχαμε παρεξηγήσει, ήταν άκρος επιστημονική. Εδώ είμαστε με τον Δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τις προάλλες ανακοινώσατε ότι μετά από αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια θα ξαναγίνει η γιορτή της Πρωτομαγιάς. Βέβαια. Ανακοινώσατε και τους καλλιτέχνες. Ναι. Άρα, θα πάμε όλοι να διασκεδάσουμε, να χαρούμε στις αρχές. Βλέπετε όμως ότι είμαστε σε ένα πέμπτο κύμα. Τι πέμπτο? Πανδημίας. Όχι, εγώ νομίζω, είμαι πολύ αισιόδοξος. Το θέμα του κορονοϊού θα περάσει σαν μια γρήπη πιο βαριάς μορφής. Και όλοι θα νοσήσουμε, όπως γίνεται με τη γρήπη κάθε χρόνο. Έτσι θα γίνεται και με τον κορονοϊό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Οδηγείται η κατάσταση ότι το 90% και πλέον του πληθυσμού σε κάθε χώρα θα νοσήσει. Οπότε θα... Οι αγγέλοι που λέμε... Αποκτήσουμε, λένε, φυσική ανοσία. Τέλος. Ανοσία των αγγέλων. Η ανοσία των αγγέλων. Αυτό δεν ακούστηκε πολύ. Και τα μπουζούκια της Πρωτομαγιάς. Του παραδείσου τα μπουζούκια. Ο Αχιλλέας Μπέος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι η δεύτερη φορά τελευταίο χρονικό διάστημα που απασχολεί την εκπομπή. Η προηγούμενη ήταν για τα εγγένεια του Μουσείου της Αργούς. Το σημείο στο οποίο διαφέρει το Μουσείο της Αργούς και το καθιστά μοναδικό αφορά στην αύλη υπόσταση. Η αύλη υπόσταση του Μουσείου της Αργούς. Φαντάσου το φουκαρά που είχε γράψει το λόγο και έψαχνε να βρει λέξεις να κάνει τον Μπέο άνθρωπο. Ανεβαίνει η δημαρχάρας, πετάει μια αύλη κληρονομιά και σε στέλνει. Επειδή σαν λέξη ήταν πιο κοντά στο λεξιλογιό του. Και με τον κορονοϊό το ίδιο έγινε. Τι? Το είπε ξεκάθαρα. Θα μπορούσε και τον αγγέλο. Σφύριξε το, έληξε, σφύριξε το. Οι αγγέλοι που λέμε θα έχουν... Θα... Οι αγγέλοι.